Ωραία, λοιπόν. Τι γίνεται. Αυτή την μπάλα τώρα που έβλεπα για λίγο. Άμα δεν παίζει ο Ολυμπιακός ρε μάκες, δεν μπορώ να κάτσω ρε. Εγώ κάθομαι, δεν βλέπω τι. Τι να δεις, ρε. Έλα, τι να δεις τώρα, είναι και το κύριο ενδιαφέρον. Τι άμα δεν παίζει ο Ολυμπιακός. Πώς, έχει δηλαδή, είχες. Όχι, δεν με μπερδεύεις, δεν είναι το ίδιο, αλλά η μπαλίτσα είναι μπαλίτσα. Άλλο είπα εγώ. Είπα για Ολυμπιακό, δεν είπα για μπάλα. Ναι, λες, άμα δεν παίζει ο Ολυμπιακός. Ναι, άμα δεν παίζει ο Ολυμπιακός. Κάθομαι και βλέπω εγώ. Βρε και εγώ κάθομαι, δεν έχει ενδιαφέρον αυτό πάνω. Έχει, δεν έχει το ίδιο πάθο. Έχει, μωρέ μπάλα. Ναι, και άμα κερδίσει η Ρουμανία. Δεν πειράζει, μπάλα είναι ρετάκι μου τώρα και οι άλλοι που κάθονται. Κάθομαι, είπα, για, δεν έχει ενδιαφέρον, μην τα μπερδεύεις. Ηρέμησε. Για σένα. Ρώτατε και τον Κοντζίλα. Δηλαδή είχες άγχος άμα νικήσει η Γαλλία. Ναι, ρώτατε τον Κοντζίλα αν έχει άγχος. Ο Κοντζίλα... έχει παίξει και τα τρία. Άσε με. Ένα χι δύο. Άλλο τώρα, όταν παίζει η ομάδα και πόσο η ομάδα του καθενός και πόσο μάλλον ο Ολυμπιακός μας. Έτσι γίνεται διαφορετικό. Ναι, εντάξει, δεν κοίτα το ίδιο. Εντάξει, σήμερα ο μήνας έχει πόσο, έχει 9. 9, 9 για μας. 9, ωραία. Για τον Ολυμπιακό, 9. Λοιπόν, η ομάδα μας. 6 και 9, για ξέρω, μπορεί να ξέρω εγώ, 10. 10 έχει, έχει άσο. Από πότε. Άμα σου λέω εγώ. 10 έχει. Εντάξει, μην μιλάς. 10. Ναι, 10 έχει. Λοιπόν, σε 10 μέσα η ομάδα μας φέρει για προετοιμασία. Αυτό. Ναι, α, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Άντε να δούμε τι θα γίνει εκεί. Και μεταγραφές θα γίνουν, παιδιά, μην ανησυχείτε. Αλλά το πιο σπουδαίο που πρέπει να ανησυχούμε όλοι μας είναι αν θα προλάβουμε να πάρουμε διαρκείας. Γιατί βλέπω γίνεται πανικός. Τι θα προλάβω, υπάρχουν μια ανανέωση, κάτσε το. Κάτσε, μην μου τρελαίνεις τον κόσμο, μην τον αρρωσταίνεις να δέχει. Είναι η ανανεώσεις. Ξέρεις τι μου παίρνεις, Σάκη. Ναι, άλλο, ξέρω τι γίνεται. Εγώ ναι. Το λέει δεν έχω λεφτά, θα έχω τον Αύγουστο. Λέω, μακάρι να έχουν μείνει να πάρεις, σου λέω. Άλλο αυτό. Αυτό είπε. Ναι, ρε παιδί μου, έτσι όπως λέω. Αλλά δεν βρέθηκε. Εδώ μέχρι τις 28 του μηνός υπάρχουν περιθώριο. Ήδη ναι, έχουν ανανεώσει 2.000. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Απλά δύο μέρες μέσα. Να το έχουν στο μυαλό. Ναι, για να πούμε, κάτσε, να το έχουν. Δεν γίνεται να μην το έχουν, αυτό του καίει. Μην νομίζει. Τον κόσμο, αυτό μας καίει. Ναι. Μην βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Γιατί οι διαρκείες έχουν φύγει. Απλά εμείς, ναι, επειδή είμαστε κατοχυρωμένοι με την ανανέωση, δεν έχουμε τόσο άγχος. Είναι κάποιοι. Αυτό μου είπε ο άνθρωπος. Εντάξει, αυτό που τέλος πάντων, 2.000 διαρκές έχουν αυτό φύγει. Που σου λέει ο άνθρωπος είναι αγωνία πολλών φιλάθλων του Ολυμπιακού. Αυτό. Οι ανανεώσεις, όσοι οι παλιοί οι κάτοχοι έχουν δικαίωμα ανανεώσεων μέχρι τις 28 του μηνός, από εκεί πέρα μου φαίνεται θα κλείσει το σύστημα μια μέρα, δύο, για να. Και θα έχει δικαίωμα ο καθένας. Θα πάρει εισιτήριο. Από τα ένα από και μήκο. Αύριο, εκεί μια και το λέμε, και αύριο μπορεί να πάει ο κόσμος να πάρει εισιτήριο. Βέβαια και Σάββατο ναι, να ανανεώσει. Διαρκείας. Πάμε φέτος όλα, δείχνουν ότι θα το σπάσουμε το ρεκόρ. Βέβαια δεν ναι, είμαστε 21-150 ναι, νομίζω. Πάμε εκεί γύρω στις 22. Δεν έχουν πολλά περιθώρια. Δεν έχουν. Τι γίνεται, πρέπει να έχετε και ένα καινούργιο Ολυμπιακό στο γήπεδο. Θέλει άλλο να δει τον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να πάρει ένα εισιτήριο. Έτσι είναι συγκεκριμένα αυτό. Αλλά μια και λέμε τώρα. Ότι κόψαμε πέρυσι 21.000 διαρκείας. Να πούμε ότι ο μέσος όρος του Ολυμπιακού πέρυσι, γιατί διάβασα κάτι και με έχει τρελάνει, ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε σε άδειο γήπεδο. Ποιος το είπε αυτό. Το λένε κάποιες εφημερίδες. Δεν έχει πει κανείς τίποτα. Αυτό κάτι το έχει πει ο Τζαβέλας. Κάτσε, το έχει πει ο Τζαβέλας. Έφαγε τα μάτια. Θες να πω δύο κουβέντες εγώ και να πεις και τα δικά σου. Άσε να πω τα ψέματα και πες στην αλήθεια. Έλεγαν Ολυμπιακός σε άδειο γήπεδο κάνει φιέστες. Έτσι δεν λένε. Δεν έκανε ρεάκι. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πω εγώ αυτό το άλλο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είχε 20.000 μέσο όρο εισιτήρια. Πήγαν να ψελίσουν, ναι, αυτό πες το. 20.000 μέσο όρο εισιτήρια κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Μέσο όρο του Ολυμπιακού ήταν 20.000. Ο Ολυμπιακός έκοψε 278.280 χοντρά-χοντρά εισιτήρια στο πρωτάθλημα. Ο δεύτερος, παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, κοντά είναι αυτές οι δύο ομάδες, 140 με 150. Και ο Παναθηναϊκός. Ξέχασα να πω ότι Άκη 278.000 με δύο κεκλεισμένων θυρών. Ναι, αυτές τις τιμωρίες. Για το πυρηνικό αναπτυράκι. Ναι, μπράβο. Και ένα και για το. Εκεί πάνω που μας τιμωρήσαν, εγώ ζαφτέμαι. Λοιπόν, η Άκη Παναθηναϊκός γύρω. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ γύρω στις 150 με 140. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Και ο Παναθηναϊκός 90.000. Αν βάλουμε τώρα του κυπέλου και του Champions League τα τρία παιχνίδια και το ένα του UEFA, ο Ολυμπιακός φτάνει τα 450.000 εισιτήρια. Και ο Παναθηναϊκός από τα 90. 400.000 ήταν. Με του κυπέλου και ένα εκεί με την καμπάλα,
πάει σε 140. Και ο Ολυμπιακός 450.000 και ναι. Χοντράχοντα σας το λέω. Για να μην λέτε, καταρχήν, κοιτάξτε τώρα διαφορά εισιτηρίων, έσοδα, η μία ομάδα με τη δεύτερη και την τρίτη ομάδα και τον τέταρτο του Παναθηναϊκού. Αυτά όσον αφορά το μέσο όρο εισιτηρίων. Ο Ολυμπιακός είχε 20.000, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ 11 και 12 και ο Παναθηναϊκός 7. 7.000 Παναθηναϊκός μέσο όρο εισιτηρίων κατά τη διάρκεια. Αυτό που λες τώρα τα και αυτά. Γίνανε τώρα κάτι τσάτσι κατά καιρούς και λέγανε για τα εισιτήρια του Ολυμπιακού. Αυτό. Τι, δηλαδή πετάγανε μια κραυγή, δεν υπήρχε περίπτωση να τεκμηριώσουν, έτσι. Πού να τεκμηριώσουν. Τεκμηριώνεται όμως βάσει. Ναι, φίλε, αφού είναι αδιάψευστο. Εδώ ρε Άκη μου το πάνω. Το κήπεδο είναι αδιάψευστο. Βγήκε και η πράσινη και είπε: κάνει ο Ολυμπιακός φιέστα στο άδειο κήπεδο 9.000 ναι. Με το Παναθηναϊκό, όπως το λένε, το κήπεδο, στο μπάσκετ. Ναι. Που του είπαμε εμείς, η φιέστα ήταν μετά τον αγώνα. 30.000 κόσμος στο ΣΕΠ. Εκείνη ήταν η φιέστα. Τι να μιλήσουν, βρετάκι μου, τα λέω. Δεν μπορεί να πούνε μια αλήθεια. Δεν μπορεί να πούνε μια αλήθεια. Ενώ υπάρχουν στοιχεία, αυτά είναι συνεφορία. Πόσο μάλλον σκέψου. Κάθονται και λένε πράγματα και λασπολογούν και κοιτάνε να διαβάλουν τον Ολυμπιακό στα αυτονόητα. Δηλαδή σε στοιχεία που αποδεικνύονται. Δηλαδή μπαίνει μέσα και, στο οποιοδήποτε κάνει μια ερώτηση, λες πόσο είχε μέσο όρο Ολυμπιακός, 20.000. Και ακόμα και σε αυτό τολμάνε και λένε ψέματα. Δεν θα πούνε ψέματα τώρα. Είτε θα στήσουν φάμπρικες ή μηχανισμούς δημιουργίας εντυπώσεων. Αυτό δεν κάνουν τόσο καιρό. Τι κάνουν, δεν μπορούν να πολεμήσουν τον Ολυμπιακό και πάνω και σε αυτό. Που αποδεικνύεται αυτό, είναι διαρκές. Βγήκε και η ανακοίνωση του Ολυμπιακού, του συνδέσμων της θήρας αυτά. Ναι. Έτσι, που και εμάς μας βρίσκει σύμφωνος. Δηλαδή τι γίνεται, αυτό το πράγμα δεν γίνεται τόσο καιρό. Προσπαθεί ένας μηχανισμός δημιουργίας εντυπώσεων και λάσπης και συκοφαντίας απέναντι στην υγεία, την ποδοσφαιρική υγεία και τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό του Ολυμπιακού. Και από την απέναντι πλευρά έχουμε όλους τους άλλους. Τον κάθε τυχάρπαστο, τον κάθε ξεχασμένο, λασπολόγο συκοφάντη. Βλέπετε εδώ πέρα τώρα έχουν ανασυρθεί, έχουν ξυπνήσει και νεκροί να λασπολογούν τον Ολυμπιακό. Γιατί η πρώτη επιχείρηση συκοφάντησης δεν τους βγήκε. Αυτοί τι θέλουν να κάνουν, θέλουν να συντηρούν. Βάλτε μέσα και τον Παναθηναϊκάκια. Ξέρετε ποιος είναι ο Παναθηναϊκάκιας. Τα έχουν πει άλλοι. Δεν τα πούμε εμείς, τα έχουν πει άλλοι. Αυτοί θέλουν να συντηρούν μια κατάσταση. Να δικαιολογούνται, να ρίχνουν λάσπη στον Ολυμπιακό, το κράτος να κάνει του μπεκί μέσω το θεσμικό φορέο του Υπουργού και τα άλλα. Γιατί χωρίς την Αβάντα, αν κάνει τη δουλειά, το κράτος δεν θα είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά. Θα λέγε, λάτε εδώ ρε, τι κάνετε. Είναι μια ομάδα που πασχίζει, που έχει ένα πρόεδρο που δεν διαπλέκεται. Και τι πάτε να μου πείτε τώρα εσείς, ότι είσαστε όλοι καλοί και έχετε γίνει εξυγειαντές ο Μελισανίδης, ο Αλαφούζος, ο Σαββίδης και είσαστε και τίμοι και σαν επιχειρηματίες και έχει όλα τα δεινά Ολυμπιακός. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν κάνει τίποτα άλλο, μόνο πληρώνει, μόνο αβαντάρει. Στις φιλανθρωπίες πρώτος και εκτός γηπέδου, έτσι. Το όνομα του Προέδρου δεν έχει ακουστεί πουθενά στους διαπλεκόμενους, πουθενά δεν έχει φάει μια δραχμή από τον ελληνικό λαό. Κάτι χαλκευμένες κατηγορίες, άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα, παντρεύεται, ό,τι θέλετε παντρεύεται, να είναι ο κόσμος ο δικός σας, τα πρόβατα τα δικά σας, γιατί ο δικός μας πάει και ανανεώνει, δεν έχει ανάγκη. Όλα αυτά δεν τον έχουν επηρεάσει, έτσι. Μου παντρεύεται αχταρμά να ψάχνει δικαιολογία ο κάθε αποσβολεωμένος βάζελος, ο κάθε αποσβολεωμένος αεξής, ο κάθε αποσβολεωμένος παοξής, να λέει πω πω φταίει ο κακός Ολυμπιακός και κακά η ΕΠΟ και κακά η κυβέρνηση και ο κακός ο Τσίπρας. Μπερδέψαμε και τον Τσίπρα τώρα. Γίναμε και φίλοι του Τσίπρα εμείς. Έτσι. Να λένε ότι φταίει όλα αυτά. Εντάξει, μωρέ, καλά είμαστε. Όταν περάσουν αυτά, μετά θα φταίει κάτι άλλο. Έτσι, και αυτοί που σας τα λένε, αυτοί που σας τα λένε, θα έχει τελειώσει το μελοκάματο. Πόσο είναι το πέρα. Πόσο να βρείτε, πεθαμένους βρήκατε. Κάτι άλλους που είχατε πρώην παίκτες εκεί στην Βέρεια, είπαν άλλα ψέματα. Λοιπόν, και όλα αυτά τα λέτε, ένα λεπτό. Και όλα αυτά τα λέτε, γιατί οι μεταγραφές που κάνετε είναι το 150.000, το 200.000. Ρε δώστε ρε κανένα φραγκό, όσο είναι το budget αυτών των ομάδων που υποστηρίζετε. Ο προπονητής που πήγατε να κλείσετε 700.000 ζήτα και τον διώξατε, πήρατε τον άλλον. Ρε όποιος εκεί. Τον Τιμούρ, πώς το λένε, τον Κεσπάγια.
Που ο οποίος έλεγε, θα τη βάλουμε τη δήλωση, ξαναπαίξει σήμερα, να σας θυμίσουμε, που έλεγε, Ολυμπιακός τι κάνει, βάζει λεφτά ο πρόεδρος, χωρίς λεφτά δεν κάνει ομάδα. Αυτά έλεγε πριν ο Κεσπάκια, πριν υπογράψει. Δεν ξέρουμε τι θα πει τώρα, δηλαδή άλλο. Τώρα θα πει, έλεγε. Τώρα θα πει για την ΕΠΟ, το λέω εγώ. Αυτά έλεγε. Λοιπόν, να διαβάσουμε και την ανακοίνωση, αυτά που λέμε, αλλά... Για να καταλάβετε, η κεντρική ιδέα αυτό είναι. Τη λάσπη και τον πόλεμο το βρώμικο που γίνεται. Συνεχίζεται. Να δημιουργούμε με κρατικούς φορείς, ακόμα και στην κυβέρνηση, να δημιουργούμε άλλοθη, να υπάρχουμε, να συντηρούμαστε σε βάρος των προβάτων των οπαδών μας. Έτσι. Γιατί πάντα φταίει ο κακός Ολυμπιακός και ο κακός ο πρόεδρος του, που δεν είναι πουθενά διαπλεκόμενος, και γι' αυτό φταίει. Γιατί άμα ήταν διαπλεκόμενος με όλους αυτούς, ξέρουμε ρε, όλους αυτούς τους διαπλεκόμενους, μεταξύ κατεργαριών υπάρχει ειλικρίνεια. Το Μαρινάκι το χτυπάτε άνετα. Γιατί δεν έχει ούτε να σας λαδώσει, ούτε να το λαδώσετε. Είναι όλα τα λαβέρια του στο εξωτερικό τα οικονομικά. Μόνο χαρτί φέρνει στην Ελλάδα. Να φάτε από εκεί δεν έχει, γιατί και ένα κοκαλάκι να ήταν να πάρετε μέσω άλλων δουλειών. Ξέρετε αυτά, εσείς οι διαπλεκόμενοι, ρε. Έτσι, και ένα κοκαλάκι θα τον υποστηρίζατε. Γιατί μεταξύ κατεργαριών υπάρχει ειλικρίνεια. Και γι' αυτό είσαστε όλοι μαζί, όλοι οι απατεώνες, και είναι ο άνθρωπος μόνος του από την άλλη. Ναι, και το μόνο που κάνει ο Μαγδέξης είναι να επενδύει σε μια πτωχευμένη Ελλάδα. Τι να κάνει τώρα, να πληρώνει 150 εκατομμύρια στην εφορία εδώ και μια πενταετία. Μπορεί να χαλάει τη δικιά σας την πιάτσα. Σε 5 χρόνια. Μπορεί να χαλάει τη δικιά σας την πιάτσα, αλλά φτιάχνει τη δικιά μας την πιάτσα των Ολυμπιακών. Και φτιάχνει και τη διάθεσή μας, και εμείς αυτό να το στηρίζουμε και κάποια άλλα. Και να ξέρετε, και κάποιοι που βγάζουν ανακοινώσεις, είναι πολύ εύκολο να τους βάλεις όλους τους οπαδούς στο τσουβάλι, στο σακί, έτσι. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού και οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν ξεχωρίσει και ξεχωρίζουν, και όποιος παρακολουθεί και λέει ότι παρακολουθεί και πηγαίνει και στο γήπεδο, ξέρει ότι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού είναι αρκετά πιο έξυπνοι από οποιουσδήποτε άλλους και από παράγοντες άλλων ομάδων, ακόμα, έτσι. Μην μπερδεύουμε, καλό είναι, θα είναι βολικό για τον καθένα να βάλει μια ταυτότητα, έτσι, είναι, ή ένα τίτλο, μην του βγει σε μπούμεραγκ. Δεν ξέρει με ποιος έχει μπλέξει ο καθένας, έτσι. Όταν μιλάμε για κόσμο του Ολυμπιακού, μιλάμε για κόσμο του Ολυμπιακού, που δεν είναι πάνω απ' όλα επιπόλαιοι, έτσι. Αυτό το λέμε για τους εχθρούς μας και τους φίλους μας που μας κάνουν τους εχθρούς. Και τους φίλους που είναι εχθροί και αυτοί πραγματικοί και μας κάνουν τους φίλους. Λοιπόν, πάμε στην ανακοίνωση. Η ανακοίνωση έχει τίτλο «Υπομονή τέλος». Επειδή κάποιοι στο τέλος θα θεωρήσουν τη σιωπή μας αδυναμία, θέλουμε να κάνουμε μία πρώτη και τελευταία προειδοποίηση προς όλους. Όταν έρθει η ώρα να μιλήσει ο λαός του Ολυμπιακού, θα είναι πια αργά για σας. Ο κόσμος μας, η ομάδα μας, οι άνθρωποι της ομάδας μας δέχονται καθημερινά μια επίθεση από σκοτεινά κέντρα συμπεραίων που έχει ξεπεράσει τα όρια και κάθε λογική. Τελευταίο κρούσμα. Ο Τριανταφυλόπουλος που μπήκε και αυτό στη σειρά όλων αυτών των δημοσιογράφων και το ΜΜΕ που χτυπάνε καθημερινά με βρώμικο τρόπο τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και όλοι μαζί και μαζί όλη την Ολυμπιακή οικογένεια. Ξέρουμε ότι θα είναι καλύτερα για εσάς να μην υπάρχει Μαρινάκης, αλλά δεν σας κάνει το χατήρι. Ειδικά ο κατακίτρινος Μάκης, σε εισαγωγικά αυτό, που έχει απαξιωθεί από όλη την κοινωνία, καλά θα κάνει να μην ξαναπιάσει το στόμα τον Ολυμπιακό. Αφού τελικά δεν υπάρχει κράτος, ίσως ήρθε η ώρα να προστατεύσουμε εμείς την ομάδα που αγαπάμε και δεν θα αρέσει σε κανένα σας. Υπομονή τέλος. Έτσι, ακριβώς όπως το... Πού ήταν αυτό το σογεράκι. Πόνα κατέρα. Κοίτα, ρε τάκι μου πού τώρα. Πού τον ανασύρα, πού το... Ναι. Τίποτα, ρε, τελειώνει, ρε, το... Πώς το λένε αυτό, το νερό που βάζουνε στο μήλο εκεί πέρα, ναι, της λάσπης και να βρούμε άλλη, να βρούμε άλλη. Και ό,τι έχετε κάνει, έχετε φάει τα μούτρα σας, έτσι. Ό,τι έχετε κάνει. Και να ξέρετε, ξέρουμε πολύ καλά ότι όλος αυτός ο πόλεμος που γίνεται δεν είναι για να πολεμήσετε τον Ολυμπιακό, στην ουσία. Είναι για να έχετε σε καταστολή τα πρόβατά σας. Όλοι αυτοί που βγαίνουν οι κατά καιρούς και κάνουν τους ήρωες εναντίον του. Ναι. Γιατί είχατε καπαράκες, γιατί δεν έχετε σούρι, όλα τα έχετε σούρι. Οι πρώτοι διδάξατε εσείς και εσείς είστε στην πραγματική εγκληματική οργάνωση. Όλοι αυτοί που κάνουν, να ξέρετε, εμάς δεν μας αγγίζει. Μπορεί να μας εκνευρίζετε προσωρινά. Να μας εκνευρίζετε, το ξαναλέω προσωρινά, τον κάθε φιλάθλο του Ολυμπιακού, αλλά αποδέκτες της λάσπης. Είναι οι ίδιοι οπαδοί των ομάδων, δηλαδή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Αυτοί είναι οι αποδέκτες της λάσπης.
που θα, με τη λάσπη προσπαθείτε να του συντηρείτε στη μιζέρια με την πρόφαση ότι πάντα φταίει ο Ολυμπιακός και να κρύβουν τα ελαττώματά τους. Ναι, το Μαρινάκι στο χαλί, πόσο είναι αυτό το χαλί πια, ρε παιδί μου, ναι, που τα πήγατε αυτό. Αυτό. Και ποιοι είναι αυτοί από που από εδώ μέχρι την Ινδία. Ρε παιδί μου, εμείς το τρώμε το κουτόχορτο, αλλά παίρνουμε και τα πρωταθλήματα, είναι και η ομάδα μας 21η στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι, σαν νό, δεν τρώμε εμείς, ε, σαν νό τρώμε. Για σας. Ο Ολυμπιακός είναι 21ος στην Ευρώπη, έχει πάρει 12 τίτλους, 12 κύπελα, τα δείτε αύριο μεθαύριο, πότε τα ράφια φτιάχνουμε, έτσι. Για πείτε μας εσύ τι είναι, για φέτος, για φέτος, για φέτος. Και πάντα πηγαίνουμε στο πάσκετ. Και όχι μόνο για το ποδοσφαιράκι, πες και τον Εραστέχνη. Ο Εραστέχνης, η ΚΑΕ, η ΚΑΕ, η ΠΑΕ, τα δικά σας πού είναι αυτά τα σωματεία. Πείτε ο Εραστέχνης Τσάκ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟ. Του Παναθηναϊκού έχει καταλήψει η Ευρώπη. Δεν παίζουμε. Τι κάνατε. Δεν έχουμε λεφτά. Βγάζετε ανακοινώσεις. Η ΑΕΚ ρίχνει τις ομάδες στην πίτα εθνική. Ναι, και το έχουν και καμπάκι. Βγάζετε ανακοινώσεις όμως. Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα κυπελάκι φέτος. Του χρόνου δεν το έχεις με τίποτα. Έχουμε μαδάρα και τα δεις και αυτά. Και πάμε και σπάμε σε αυτό που λέμε πώς πρέπει να λειτουργείτε εσείς. Πώς πρέπει να λειτουργείτε εσείς. Παίρνουμε το παράδειγμα αυτό που είπε ο Τάκης τώρα, τον ΠΑΟΚ στο βολέι. Εντάξει. Στο ΠΑΟΚ στο βολέι. Δεν το πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Ε? Πήραμε δύο όμως και εμείς. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Πήρε το πρωτάθλημα. Το πήρε. Έτσι το πήρε. Εμείς σε λεπτομέρειες. Ναι, λεπτομέρειες. Ναι, μπράβο. Πάντα ναι. Έτσι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Λεπτομέρειες, δεν μπορώ να το χάσει τώρα με. Όχι, με έχει, τρόπο. Να λέμε την αλήθεια, είχε κάπως μια καλή ομάδα. Ναι, δεν λεπτομέρειες. Θα δούμε λεπτομέρειες. Ναι. Φάνηκε καλύτερο στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Φάνηκε καλύτερο. Όχι, δεν φάνηκε. Άκη, συγγνώμη. Ένα λεπτό. Στο πρωτάθλημα βγήκαμε πρώτη και βγήκε τετάρτο. Εντάξει. Στα παιχνίδια του. Στα τελικού μετά. Όχι, δεν το ξεχωρίζουμε. Τον περάσαμε 20 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ναι, τον περάσαμε 20 βαθμούς. Τι άλλο θέλω να πω εγώ, Ρετάκη. Μάσαμε με τα διαδικασία. Όχι, να το διευκρινίσω. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Σου με τον Ολυμπιακό δεν δικόμαστε. Τόσα πρωταθλήματα δεν είναι ότι έθιξε τον Ολυμπιακό, είναι να βάζουμε τα πράγματα κατά σειρά. Ναι, ωραία, εγώ εννοούσα για τους τελικούς. Ωραία, για τους τελικούς πες. Μην κάνεις, μην ευριάζεις. Στους τελικούς, εσύ άσε μέσα αυτό που λέω να πω. Λοιπόν, στους τελικούς, έτσι όπως το λέω. Όπως χρησιμοποιείς ωραίες λέξεις και τα καταλαβαίνει ο κόσμος έτσι τα άλλα, να πεις και αυτό. Ναι, στο πρωτάθλημα ήταν τέταρτος ο ΠΑΟΚ και πρώτοι εμείς. Αυτό πρέπει να το πούμε. Ωραία. Τοποθετήθηκες. Ναι, πες το εσύ. Μπράβο, λοιπόν, έτσι. Τι κάνει η διοίκηση του Ολυμπιακού, έλα εδώ Αγκάμες, έλα εδώ. Μπράβο. Σκοτ, πώς το λέει τον άλλο, τον. Πόσους παίχτες πήραμε, το διαγώνιο. Τέλος πάντων πάει και παίρνει τρεις πρωτοκλασσάτους παίχτες. Τέσσερις που δεν υπάρχει περίπτωση να ξανασκεφτεί ομάδα στην Ελλάδα ότι θα διεκδικήσει τίτλο. Έτσι. Αυτά κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Έτσι λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες. Επενδύσαμε πιο πολύ. Δεν κάθονται να κλαίνε. Έτσι. Κλαίνε όσοι δεν έχουν. Έτσι. Βάλαμε λεφτά περισσότερα από την πέρυσι για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Έτσι κάνει ο κόσμος. Δεν πάμε πουθενά άλλο. Δεν πήγαμε να πούμε. Ήτανε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ναι. Ήτανε ο έτσι, τι μαγείρεμα έγινε. Ναι. Δεν θα γίνει και λάθηκε διαιτητικά. Γιατί χάσαμε τόσους πόντους εκεί πέρα πάνω στην Πελαία με κάτι out, κάτι τέτοια. Βρε όλα μέσα που στο βόλεϊ πάλι δεν είναι και τόσο συνηθισμένα. Θα έτσι, αλλά τι να κάνουμε. Κοιτάς μπροστά. Έτσι. Δεν κάτσαμε ούτε να βάλουμε κανένα μηχανισμό να λασπολογεί που τα βρήκε τα λεφτά ο ΠΑΟΚ. Αν έχει αφήσει παίκτες απλήρωτους, αν έχει κάνει, τίποτα. Τι θέλετε, πήρατε στο βολέι. Εντάξει, ωραία. Αυτό χάσαμε μόνο. Αυτό θα σας πάρουμε και θα τα χώσουμε. Έτσι. Απλά πράγματα. Λοιπόν, και ακούω και διαβάζω τώρα αυτός ο, που είναι στη ζούγκλα, πώς το λένε τον άνθρωπο, κάποιες νόμιμες υποκλοπές. Υπάρχει νόμιμη υποκλοπή, Άκη. Ο λιγονέγκυος. Ναι, υπάρχει. Δεν υπάρχει ο λιγονέγκυος. Που τα βρήκαμε, είναι νόμιμες οι υποκλοπές. Δεν υπάρχει καμία νόμιμη, είναι η δικαστική. Είστε μέσα στη βρωμιά. Άκου τώρα. Είναι η δικαστική λειτουργία μέσα συνένοχη. Δεν γίνεται να φεύγει οποιοδήποτε έγγραφο. Εδώ είσαι εσύ κατηγορούμενος ή κατήγορος και πας και ζητάς τη δικογραφία και δεν στη δίνει. Και την έχει ο κάθε εξευτελισμένο. Και την πήραμε νόμιμα, λέω όμως. Ναι, δεν υπάρχει νόμιμα. Αυτή τη λέξη θα τη προσέχετε. Η κλοπή και η υποκλοπή είναι υποκλοπή. Γι' αυτό λέγεται υποκλοπή. Και η υπεξαίρεση είναι υπεξαίρεση. Και η συμφωνία με τον κρατικό φορέα που σου δώσε είναι απάτη. Πώς θα γίνει. Τι άλλο θες να πεις. Τίποτα αυτό. Εντάξει. Πάμε σε καμία γραμμή. Όχι, θα πάμε και σιγά σιγά σε γραμμές. Τι άλλο είπαμε. Για τα διαρκές είπαμε. Ναι. Και αύριο, παιδιά.
Στόχος μας είναι να σπάσουμε τα 21-150 περίπου πόσα είχαμε φέτος, να πάμε 22. Α, ναι, μπράβο, ναι, αυτό ήθελα να πω. Εμείς από εδώ, από τη μεριά μας, ναι. Από τη Δευτέρα. Α, ναι, 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 πες. Θα γίνει ένα διαγωνισμό είτε με τη μορφή μηνυμάτων είτε με. Όχι και με τα δύο, είτε με μηνύματα και με τηλέφωνα. Μπορεί να παίρνει τηλέφωνο και θα μπαίνει σε κλήρωση για κάποια διαρκεία. Θα ξέρουμε περισσότερα τη Δευτέρα. Να χαιρετήσουμε εκεί στο Τορόντο τα αδέρφια μας στον Καναδά. Βέβαια. Στο Τορόντο, το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου. Σιδερένιο, ναι, ναι. Σιδερένιο, σιδεροκέφαλο και. Γίνεται. Έχουμε ακούσει πολύ, και... πολύ καλά. Ναι, και θα γίνει και... πολύ καλή διάρκεια για μέλη και για... Αλίμω, δεν διαχωρίζουμε εμείς, ο Ολυμπιακός είναι. Απλά στο Διοικητικό Συμβούλιο το χαιρετίζουμε τις ακαιρεσίες και δίνουμε και τα συγχαρητήριά μας και τους ευχόμαστε συνεργέφαλοι, ναι. Γιατί εξίσου δουλειά καλή γίνεται και στην Ιρεμπέργη, Άκη. Πάτω είχαμε στο άλλο... Για το Ρόντο λέγαμε. Σου λέω για... Ναι, λέω εξίσου δουλειά γίνεται καλή και σε όλη συνεργέφαλοι. Τι να πιάσουμε, για Αυστραλία, για Αμερική, για τη Νέα Υόρκη, το Μενί. Το Ντέντι, για Αυστραλία, για τα άλλα τα παιδιά εκεί στον Καναδά, για τη Γερμανία. Και μια και το λέμε, μάγκες μου, να την κάρτα φιλάθλου φέτος των 10 ευρώ εκεί να την πρέπει να φτάσουμε για μένα. Μάγκες μου, θα είμαι ευχαριστημένος να πάω ένα νούμερο γύρω στα 100.000 εκεί περίπου. Έναν αριθμό, λέω εγώ τώρα. Εμάς σκεφτεί, εμείς θέλουμε. Κάντε ρε, να πάμε 100.000. Κάντε, κάντε και εκεί στον Παναθηναϊκό. Κάντε ρε που λέγατε, θέλετε να αντιγράψετε τα βήματά μας. Ακολουθήστε το κι αυτό. Θα μας βοηθήσει περισσότερο. Πού θα πάνε στη συμμαχία. Όχι ρε παιδί μου, λέει να βγάλουμε κι εμείς κάρτες μέλους όπως βγάζει και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή που τα μαρτυράνε χωρίς ξύλο. Μας αρέσει να μας αντιγράφετε. Αλλά σε ποια τσέπη θα πάνε όμως. Στέγνη τη ΠΑΕ. Δεν πειράζει, ας είναι να υπάρχει. Να δούμε, να κάνουμε ένα συναγωνισμό ρε παιδί μου μεταξύ μας. Άμα βάλουμε και συναγωνισμό. 300.000 αυτά σου. Είσαστε και πάμπλουτοι, έτσι. Και έχετε λεφτά και στα λεφτά μας νικάτε όπως πάντα, έτσι. Για να σας δούμε. Έτσι. Το καταλάβαμε αυτό από τη Δευτέρα. Δάκη θα. Ναι, μακάρι, ναι, να το κάνω. Να... Τουλάχιστον να έχει δικαίωμα και κάποιος φίλος του Ολυμπιακού που δεν έχει την οικονομική κατάσταση. Να είναι τυχερός να πάρει το διάρκειας. Άσε που κάποια εισιτήρια στην 7 πρέπει και την οικονομική κατάσταση να έχει, είναι δύσκολο. Γιατί το πιθανότερο. Στην 7 ρε, θα τα παρανεώσουν όλοι. Α, καλά, δεν είναι εκεί, ναι. Είναι λίγοι αυτοί που θα ανεώσουν. Ήδη έχουν φύγει 500. Σε μια μέρα. Ωραία, τι έγινε εδώ πέρα τα παιδιά. Πού πήγαν, πού πήγαν οι τεχνικοί μας. Πίσω από τις κάμερες. Έχουν γραμμές. Είναι οι αφανείς ήρωες. Τι είναι. Έχουμε αφανή ήρωα κάποια γραμμή. Πάμε. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Μ' ακούτε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για χαρά. Για το Πόλο λίγο. Να ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλετες. Τελείωσε το πρωτάθλημα, γνωρίζετε. Τελείωσε. Ναι. Τελείωσε. Στην ΑΕΜ που παίζει ο Ολυμπιακός. Δεν πήραμε τον Τάμπε. Ναι. Έχει βγει πρωταθλητής, έτσι. Τελείωσε. Εσύ τι λες ρε φίλε, πλάκα μας κάνει. Φίλε, τι ερωτήσεις είναι αυτές και έλα σου πω. Κάτσε ένα λεπτό. Τι είναι αυτό τώρα. Κάτσε. Ολυμπιακός πήρε... Μισό λεπτό, άλλο θέλω να ρωτήσω. Τι άλλο, ξεκινά το. Για του χρόνου, για του χρόνου. Ναι. Το ίδιο σχήμα θα είναι πάλι από παίκτες, προπονητές, γιατί... Καλύτερο, ένα λεπτό να πω εγώ. Φίλε μου, έφυγε ο Βλαχόπουλος, θα έρθουν καλύτεροι παίκτες στη θέση του. Υπάρχει ένας νέος που είναι πιο, όταν έπαιζε ο Βλαχόπουλος δεν έπαιζε, ο οποίος είναι μεγάλο ταλέντο και θα πάρουμε και άλλο παίκτη. Αυτοί είναι από τις ακαδημίες, έχουν θέλει του Ολυμπιακού ή είναι από άλλες ομάδες που έχουν. Ο παίκτης που θα πάρουμε θα είναι ξένος φίλε μου, δεν θα είναι από τις ακαδημίες. Όχι διάφορο, δηλαδή τι θες να μάθεις φίλε μου, από τι απαρτίζεται το ρόστερ του Ολυμπιακού. Από όλους και από ακαδημίες και από μεταγραφές και κάθε ταλέντο που βγαίνει στην Ελλάδα θέλει να παίξει τον Ολυμπιακό. Ναι, αυτός που θα πέσει από τον Βλαχό, το, ναι. Μικρός είναι. Τι, πες μου, τι άλλη αφορά. Τι θες να πεις, για πες. Εγώ παιδιά αυτό που παρατηρώ είναι ότι δεν παίζουν τα παιδιά από τις ακαδημίες. Νομίζετε, όταν ο Ολυμπιακός, κοιτάξτε κύριε, όταν μια ομάδα πάει για να πάρει το Champions League, δεν θα μπουν και 10 παιδάκια από τις ακαδημίες παράδειγμα. Θα μπει ένα, δύο το πολύ. Εγώ αυτό το βλέπω ότι γίνεται. Το άκρονα της επιτυχίας. Έχετε κανένα παράπονο από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, κάτι τέτοιο κατάλαβα. Δεν σας άκουσα, δεν κατάλαβα. Έχετε κανένα παράπονο από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού στο Πόλο, γιατί κάτι τέτοιο. Όχι, τι γίνεται, γιατί μιλάμε. Όχι. Απλώς. Ναι. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Απλώς βλέπω ότι
Δεν παίζουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν, είναι από μικροί στον Ολυμπιακό και στο τέλος εξαφανίζονται αυτά τα παιδιά. Εντάξει, αυτό και κοιτά. Από το πουθενά με περίεργα συμβόλαια. Περίεργα συμβόλαια. Δεν προωθούνται τα παιδιά εκ του Ολυμπιακού μέσα. Αυτό βλέπω. Όποιο παιδί του Ολυμπιακού αξίζει να παίξει σε μια ομάδα η οποία είναι αίτητη στην Ευρώπη, θα παίξει. Είναι ο συναγωνισμός για Ολυμπιακό μιλάμε. Ναι, ένα λεπτό. Ο συναγωνισμός είναι τεράστιος. Κάτσε ρε. Μιλάμε για τη τρίτη καλύτερη μέσα, μια ομάδα που είναι στις τρεις καλύτερες της Ευρώπης. Πες. Ναι, ο Ολυμπιακός κυρία κάνει πρωταθλητισμό. Δεν μπορεί ξαφνικά να μην παίρνει ξένους παίκτες και να βάλει μόνο τα Ελληνόπουλα, τα οποία μπορεί να μην είναι και του ίδιου επίπεδου. Εμείς θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε το κύπελο και να πάμε τελικό της Champions League. Και ο Ολυμπιακός, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στον Εραστέχνη επενδύει εκεί επάνω και με τη βοήθεια του Μαρινάκη και με τη βοήθεια των φιλάθλων. Γενικά η ομάδα μας είναι τέλεια. Και σε μια ομάδα που είναι αίτητη, πάει να πει ότι για να είναι αίτητη γίνονται πολλά πράγματα σωστά, έτσι. Τώρα, άμα δεν παίζει ένα πιτσιρίκι που έγινε. Δηλαδή όταν ναι. λέτε μια ομάδα κάνει πρωταθλητισμό, τι εννοείτε δηλαδή? Να παίρνει το πρωτάθλημα, να πάρει το πρωτάθλημα. Και να τα συνδυάζει κιόλα, όχι να μπαίνουν και να μπαίνουν και κάποια παιδιά που λέτε και εσείς από τις ακαδημίες σταδιακά. Έχετε, θα το ρωτήσω αλλιώς για να τελειώνουμε. Έχετε κάποιο παιδάκι δικό σας που το έχουν αδικήσει? Όχι βέβαια, δεν έχω παιδιά δικά μου. Τότε πώς αυτό, τα πράγματα. Αυτό το ψάξιμο. Εγώ είμαι φίλος, μου αρέσει το παρακολουθά το άθλημα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο σας. Επειδή έχω, ακούστε με, επειδή έχω κάποιο έτσι φίλους αρκετούς οι οποίοι έχουν τα παιδιά τους. Μπράβο, αυτό κατάλαβα. Και είναι παραπονεμένοι ότι τα παιδιά γίνονται 18-19 και κόβουνε, φεύγουνε, δεν τους δίνουν σημασία. Οι προπονητές είναι, έχει ένας τρελός χορός μέσα συμβολέων και εκατομμυρίων, χιλιάδων ευρώ και τα παιδιά... Δεν γίνεται να μην... Να σου το πω και έτσι να πούμε, καταλαβαίνεις. Άκουσα με φίλε μου κάτι. Δεν γίνεται να είναι καλός παίκτης και να μην του δίνουν σημασία και να παίρνουμε ξένους παίκτες. Αυτό δεν γίνεται, κύριε. Μην λες τέτοια πράγματα, γιατί δεν είναι σωστό. Εγώ, έχετε να πείτε κάτι άλλο. Πείτε το, πείτε το εσείς. Δεν έχουν τη δύναμη να προωθηθούν και μένουν πίσω. Ακούστε, και εξαφανίζονται. Μην λέμε τώρα, μην κρύβουμε αυτό το δάχτυλο μας. Ξέρετε πόσοι ποδοσφαιριστές έχουν χαθεί σε με αυτό το στυλ. Πάντα ο αθλητισμός έτσι είναι. Είναι άδικος. Και πρέπει να είσαι και τυχερός σαν αθλητής να εκμεταλλευτείς τη συγκυρία. Και μπορεί να μην υπάρξει και συγκυρία καθόλου. Έχουν καθεί παίκτες και παίκτες. Από εκεί και πέρα, για μια ομάδα που είναι αίτητη, δεν μπορεί να δεχτεί και πολύ κριτική, ούτε καλοπροαίρετη ούτε κακοπροαίρετη. Γιατί μιλάμε για μια ομάδα αίτητη. Δεν έχει πολλά περιτόρια. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Όπως αυτό γίνεται, κύριε. Κοιτάξτε να δείτε, Εγώ πιστεύω ότι έχει λεφτά και όντω είναι ένα ρέιτο χρήμα έτσι στον Ολυμπιακό σε σχέση με τι υπόλοιπε ομάδε και γι' αυτό έχει επιτυχίε. Το ζήτημα είναι όμω δεν είναι να πάρει 5-10 παίκτε να τα σκάσει, να μαζέψει. Αυτό σα είπα, αυτό ίδιο λέμε. Και να κάνει τον παθητισμό. Ναι. Η μαγιά σε ένα σύλλογο είναι να βγάλει δικά σου παιδιά. Ναι, είναι τα οποία είναι να βγάλει και δικά σου. Ακούστε να δείτε. Τα οποία πρέπει να έχουν τη δύναμη να αντέξουν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Να πάρουν το πρωτάθλημα, κύριε. Όχι απλά να παίξουν και να μην το πάρουν. Κάτσε λιάκι από δύο κουβέντες. Πρέπει αυτά τα παιδάκια να έχουν τη δύναμη να παίξουν, να αντέξουν τη φανέλα του Ολυμπιακού και να πάρουν το πρωτάθλημα. Όχι απλά να παίξουν και να βγουν πέμπτη. Ωραία. Ένα λεπτό. Και για να κάνετε δικηγόρο του διαβόλου. Δηλαδή έχετε την εντύπωση ότι η διοίκηση τη κάθε τεχνική ομάδα, ας πούμε για τον Ολυμπιακό, έτσι, ή αν θέλετε να το. Γενικεύσουμε. Έχετε την εντύπωση ότι θέλει να σκορπάει λεφτά στους ξένους παίκτες και να μην παίρνει παίκτες από το. Από την Τραπεζόνα, από την Ήλια, από το Κορυδαλό. Από τις ακαδημίες. Αν είναι εισάξι. Από τις ακαδημίες. Αυτό. Ακούστε. Να σας πω ένα λεπτό. Ακούστε. Αυτό για να γίνει μόνο πρέπει να είναι απατεώνας ο πρόεδρος ή. Ή από κάτω. Όχι, έτσι μόνο αυτή. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει. Παράδειγμα, φέτος τελείωσε το πρωτάθλημα. Θα ξεκινήσει το χρόνο το καινούργιο το πρωτάθλημα. Ναι. Το καλό. Ποιο παιδί θα παίξει το οποίο έχει παίξει όλα τα πρωταθλήματα τα ηλικιακά από νέων ανδρών που έχουν το τελευταίο πρωτάθλημα. Όποιο αξίζει. Όποιο αξίζει. Όποιο αξίζει. Εμάλλον δεν θα αξίζει. Να το πω εγώ. Κάτσε να το πω. Όποιο αξίζει. Να το πω με θέση. Δηλαδή, άμα ο Πιτσιρικάς είναι καλύτερος από τον τερματοφύλακα τον Μπάμπιτς, ο οποίος είναι ο πρώτος τερματοφύλακας στον κόσμο, να παίξει ο Πιτσιρικάς. Άμα δεν είναι όμως να βγάλουμε τον Μπάμπιτς.
Τον ένα τον αν γνωρίζετε, ξέρετε, οι ηλικίες, τι ηλικίες παίρνουν τον ένα τον που γνωρίζετε, τι ηλικίες παίρνουν. Από 22, 24, 25, 26 εκεί είναι, οι παίκτες του Ολυμπιακού τώρα. 25, 26 δεν παίρνουν τον ένα τον. Λέω να τον είναι μέχρι 19. Όχι, λέω, νόμιζα ότι με ρωτήσατε. Αυτό που λέτε δεν σε έχει πουθενά ότι 25, 26. Όχι, νόμιζα ότι ρωτήσατε κύριε και οι ηλικίες έχουν την παίκτες του Πόλο τώρα, αυτό νόμιζα. Λοιπόν, για να μην το πολυλόγω, ακούστε λίγο, γιατί έχουμε φλιαρίσει πολύ. Όποιος αξίζει, ακούστε λίγο, είναι για την οικονομία της συζήτησης. Σας είπα, Τάκης, αν έχετε καλά παράπονο συγκεκριμένα να το εκφράσετε. Μάλλον όχι. Λοιπόν, όποιος αξίζει, είναι παγκοσμίως αυτό. Όποιος αξίζει από τις ακαδημίες. Να μου πάρει το Champions League και το πρωτάθλημα, να παίξει. Να παίξει, να πάρει τη θέση κάποιου από τους ήδη υπάρχοντες, όχι μόνο σε οποιοδήποτε άθλημα, με γεια του, με χαρά του και συνήθως αυτούς τους αβαντάρει και ο κόσμος. Έχουν μεγαλύτερη συμπάθεια όταν από τις ακαδημίες. Ναι, ναι. Δεν είναι ποδόσφαιρο το Πόλο, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες διαφορετικές. Εκτιμώ ότι δεν έχετε παίξει ποτέ, δεν το καταλαβαίνετε τι λέω. Όχι, Πόλο δεν έχουμε παίξει. Να σας πω, δεν έχετε παίξει ποτέ. Έχετε παίξει Πόλο, είτε από τους δύο σας είναι κανένας πολίτης παλιός. Όχι, δεν έχω παίξει, δεν έχει αλλή μόνο. Δεν είναι κανένας. Πέστε εσείς, πείτε εσείς που μπορεί να έχετε παίξει. Το Πόλο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Ποιες είναι αυτές? Μια ερώτηση. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες? Για αναλύσω το, γιατί δεν θέλω. Θέλω να κρατάω και τη γραμμή και σε άλλους ανθρώπους. Ναι, αν φέτος με τη νέα σεζόν παίξει κάποιο παιδί από που έχει παίξει. Δεν μιλάτε, πρέπει να μιλήσετε. Λοιπόν, μια που το ξέρετε εσείς το Πόλο, ακούστε να δείτε. Και το ξέρετε και είστε πιο πολύ γνώστης, πηγαίνετε να ρωτήσετε τον Θοδωρή τον Βλάχο, αν θα παίξει, αν αξίζει κάποιο παιδί, ίσα ίσα είναι και ομιλητικός, θα σας δώσει και τον χρόνο σας. Με εμάς εδώ πέρα φιλολογικά μιλάμε. Εμείς, κύριε. Ναι, είναι τόσοι προπονητές εκεί. Άλλο στο Μινιτέδον, άλλο στο Πέδον. Μα μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη λίγο, μου τα έχετε μπερδέψει. Μιλάμε για την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Και λέτε, όπα, όπα, λίγο, όπα, λίγο. Μην πελατούμε. Για να μην το χάσουμε. Ένα λεπτό. Είναι μια σύσκεψη προπονητών. Και αποφασίζουν ποιο θα παίξει από την πραγματικότητα. Σα λέω, εδώ πέρα που θα... Ένα λεπτό και σα απαντάει. Σα απαντώ, σα απαντάει. Σα λέω. Ο Θοδωρής ο Βλάχος είναι προπονητής της αντρικής ομάδας του Ολυμπιακού. Της αίτητης που έχασε μόνο στον τελικό. Έτσι. Ένας επιτυχημένος. Αν μη τι άλλο, για να έχει μια ομάδα αίτητη, σίγουρα είναι επιτυχημένος και είναι και γνώστης. Μια που λέτε κι εσείς ότι είστε γνώστης του Πόλο και έχει ιδιαιτερότητες, τις οποίες εμείς που δεν έχουμε παίξει, δεν τις ξέρουμε, πηγαίνετε και στον Βλάχο και πείτε τούτα. Από και πέσε πέρα... αυτό το παιδάκι. Ναι. Γιατί το αδικείτε. Αυτό. Εγώ δεν νομίζω ότι... Αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο παιδάκι, τώρα μιλάμε, τώρα μιλάμε... Εγώ θέλω να σας πω ότι σύγχρος ο οποίος δεν έχει υποδομές για να προωθηθεί, κάποια στιγμή τελειώνει. Αυτό λέω. Κοιτάξτε κύριε, εάν από μόνο το αυτό το παιδάκι φτάσει στην ηλικία που τελειώνει και δεν παίρνει την πρώτη ομάδα. Δεν έχει Ολυμπιακός υποδομές, δεν έχει ακαδημίες, μόνο μας τρελάνε. Έτσι λέει. Αυτό λέει. Τι δεν έχει Ολυμπιακός ακαδημίες. Είναι προώθηση των ανθρώπων αυτών. Τι να κάνει. Φίλε, κοίτα να δεις τώρα. Αν θα προωθηθεί, δεν γίνεται να είσαι τώρα να μου κάνεις τα 100 μέτρα σε 15 δευτερόλεπτα και να πας στη θέση του Μπολτ. Δεν γίνεται. Όταν θα κάνει και εσύ τα 100 μέτρα σε 9,6 πόσο θα κάνει, θα τη φας τη θέση του Μπολ. Τώρα με το θεωρητικό δεν γίνεται και μιλάμε τόση ώρα. Είναι για τρέξιμο που μου λες χρόνια. Αυτή η χρόνια είναι για τρέξιμο που μου λες, όχι για 100 ελεύθερο. Τέλος πάντων, εγώ καταλαβαίνω. Για τρέξιμο σου είπα και σου είπα και το Δισέλ Μπολ. Εντάξει φίλε μου, εγώ κατάλαβα κύριε ότι έχετε κάποιον φίλο που είχε ένα παιδάκι και δεν παίρνει. Μπορεί να μην έχει. Μπορεί να μην έχει. Ωραία. Να σα πω, το πω αλλιώ, να συμφωνήσουμε να κλείσουμε. Το καλύτερο από όλα. Όχι και δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε. Το καλύτερο. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο, ούτε πτήρα. Απλώς έχω δει πολλά μεγάλα τα οποία έχουν πουρνούσιο του Ολυμπιακού και κυκλοφοράνε σε διάφορα πολυμητήρια. Ναι. Παίρνουν σε άλλες ομάδες. Ναι. Και επειδή πηγαίνω και βλέπω και έχω γνωστούς αρκετούς, ρωτάω τι γίνεται ρε παιδιά. Για να γίνει, πήγαμε. Λέει δεν μας δίνει κανένα σημασία. Ναι. Και το ίδιο που και στο Παναθηναϊκό δεν γίνεται. Το σημασία δεν το δέχομαι. Σημασία, άκου, άκου φίλε. Το σημασία. Όχι, το σημασία δεν το δέχομαι. Ναι, λοιπόν, συγγνώμη λίγο. Το σημασία το λένε οι πατεράδες του κάθε παιδιού, ναι. Έτσι και το μεταφέρετε εσείς. Σημασία. Όχι. Σας ακούμε. Το σημασία, δεν δίνω σημασία, είναι προσβλητικό για Ολυμπιακό και Ακαδημίες. Σημασία σε κάθε παιδί. Όχι, όχι, δεν αφήνετε εκμές. Σημασία Ολυμπιακός σε Ακαδημίες του, όπου και να είναι, δίνει σε κάθε παιδί. Από εκεί πέρα πρέπει να αξίζει και το παιδί για να φτάσει στο σημείο που θέλει ο μπαμπάς του.
Ευχαριστούμε, καλή νύχτα. Μα λέτε παιδιά που αξίζουν και έχουν καεί. Ναι, εντάξει, να το δούμε. Μιλάμε για μια ομάδα ήττη. Σε μια ομάδα ήττη, σε μια ομάδα ήττη δεν έχει περιθώριο. Πού είναι πιο παλιοί να δεις τι θα σου πούνε. Για κάνε μια βόλτα με τους πόλους προπονητές. Έχει πολλές γράμμες, φίλε μου. Εντάξει, κύριε, εγώ νομίζω τα είπαμε εμείς αυτό το... Που θέλαμε και εσείς αυτό που θέλατε. Ωραία. Να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια σου. Ένα λεπτό, καλή νύχτα. Αλλά να ξέρετε και κάτι άλλο, το μεγαλύτερο κακό στην ηλικία ή του προσφαιριστή ή του μπασκεμπολίστα ή του πολίστα σε 16, 17, 18 χρονών είναι ο γονιός. Για σας όσο... Που θέλει ο γονιός, θα το πω εγώ θα ίσα, το πω θα ίσα, ναι, γιατί με έχουν σκάσει και... Γιατί εγώ δεν είμαι γονιός, ναι. Δεν ξέρω εγώ. Θα το πω αλλιώς, άλλο θα πω εκεί. Με έχουν σκάσει και κάτι άλλο στην πατέρα στον δρόμο γιατί δεν παίζει ο γιος μου στον Ολυμπιακό, στο ποδόσφαιρο εννοώ. Οι γονείς, κάποιοι γονείς βλέπουν το παιδί τους να βγούμε από τη φτώχεια. Δεν είναι έτσι, ρε παιδί. Όχι μόνο αυτό. Και... Άμα αξίζει το παιδάκι να το βρει ο προπονητή. Λοιπόν, και για να σου δω να κλείσουμε. Μην τα βλέπετε τώρα τα παιδιά σας σαν εργοστάσια τα χαλάτε, χρημάτων τα για να πάρουν τα λεφτά. Τα χαλάτε τα παιδιά. Λοιπόν, εγώ. Κρίμα το, είναι αυτά τα παιδιά. Τον Θανάση που τον πήγα στην Ακαδημία. Και εγώ. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι, πες. 5,5 χρονών πήγα εγώ τον Θανάση τον γιο μου στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Ναι. Και το πάω στον προπονητή του και του λέω. Εγώ, Άκης, έτσι που μπορεί να κάνετε και συνειρμούς. Έτσι που μπορεί. Δηλαδή, να το πω κι αλλιώς. Άμα θέλω, μπορώ και να μιλήσω και να κάνω και πρόσεξε το παιδί. Τίποτα. Πήγα το παιδί εκεί. Μπράβο. Και του λέω το παιδί. Το παιδί το έχω φέρει για να μάθει να βλέπει μπάλα παίζοντας. Αύριο μεθαύριο, τίποτα. Ούτε να παίξει εντεκάδα, ούτε τίποτα. Να μάθει να βλέπει παίζοντας. Να παίξει την μπαλίτσα του, αλλά να βλέπει και μπάλα, να μην τη διαβάζει τον κάθε δημοσιογράφο, να πηγαίνει στο γήπεδο και να διαβάζει την άλλη μέρα να του πούνε τι είδε. Ακή, το πιο αριστερό μπακ έχουμε στο ποδόσφαιρο, το πιτσιρικά τσάμι. Το Τζιμίκα. Το Τζιμίκα. Αυτό το παιδάκι, αν δεν ήξερε μπάλα κύριε, λέω για ένα άθλημα άλλο, όχι του πόλου. Δεν θα ήταν στο, από το θέλει, ρε. Από την ερασιτεχνική ομάδα το πήραμε αυτό το παιδάκι. Αν δεν ήξερε, δεν θα ήταν στο, δεν θα έπαιζε στην πρώτη ομάδα. Όπως και λέμε και τώρα. Θυμηθείτε ονόματα, Σολεϊδης, Κατσικογιάννης, πόσους ήταν τους άλλους που φύγανε. Δεν είχαν τη φανέλα, και να στο πω και κάτι. Και την μπάλα να ξέρουν να παίξουν μπάλα. Μπορεί και να μην, ήταν και τόσο τυχεροί. Είναι και τύχη. Δηλαδή, όταν χρειαστεί να παίξει, να μην ήταν σε φόρμα. Του λέει ο Σίλβα του Τσιμίκα, παραδείγματος χάρη, να μιλήσουμε για το παιδί. Ο Φετβατζίδης. Ήταν άτυχο το παιδάκι. Ναι. Ήξερε μπάλα, δεν έκατσε. Ναι, του λέει ο άλλος, τραυματίζεται ένα παίκτης, πάει να μπει ο άλλος, δεν είναι σε φόρμα. Δηλαδή, ο Τσιμίκας, πες ότι τον έβαλε στα Χανιά. Ναι. Και κουτούλαγε. Που τον έβαλε στα Χανιά, τον είχε βάλει στο κύπελο με τα Χανιά που βγάλε μάτια. Κουτούλαγε. Μπορεί και να εξαφανιζόταν, θέλει και τύχη. Πάμε στον επόμενο φίλο. Θα σκάσω εδώ, ρε. Άνοιξε το. Άνοιξε λίγο. Εμπρός, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω φάει τον κόσμο να σας βρω. Πήρα έπαιρνα τη Δευτέρα, δεν μπόρεσα να σας βρω καθόλου. Και έχω να σας πω κάτι. Διάβασα τις ανακοινώσεις κατέρωθαν για το Μάκη, θέλω να σας πω. Διάβασα ένα ανακοινώσει ο κατέρωθεν τη σειρά 7 και του Μάκη. Το συνδέσμο τη σειρά 7, φίλε, δεν ήταν. Το συνδέσμο, ναι. Το συνδέσμο του ήταν. Ναι. Εγώ που ξέρω που μένει ένα φίλο μου δίπλα στο Μάκη, ο Μάκη πώ του ήρθε να τα βγάλει την Παρασκευή αυτά που έβγαλε, ξέρετε. Πού να ξέρω. Ωραία. Θα σα πω εγώ. Μάλλον ξέρω, μπήκε και εδώ στο παιχνίδι. Το είπαμε από πριν. Το είπαμε από πριν, δεν ξέρω αν θα παρακολουθήσω. Θα σα πω εγώ. Ο Τίγρη πήγε σπίτι του Μάκη την Τετάρτη. Ο Τίγρης πήγε στο σπίτι του Μάκη. Άντε. Ναι, ο Τίγρης πήγε στο σπίτι του Μάκη Τετάρτη. Ναι, θέλω ναι. να σας βρω, θέλω ναι. να μου αφήσετε ένα τηλέφωνο μετά να σας ναι, βρω. Να σας δείξω και ένα βίντεο την ώρα που βγαίνει. Για του λόγου του αληθές. Άμα θέλει, βγει να το διαψεύσει. Τι βίντεο, θα δείξει. Ποιο βγαίνει. Άμα θέλει ο Μάκης να βγει να το διαψεύσει. Ναι, ποιος βγαίνει, θα μας δώσει. Ο Τίγρης πήγε στη ζούγκλα. Ναι. Την Τετάρτη και την Παρασκευή βγήκαν αυτές οι συγκοφαντίες. Ναι, και το βίντεο, τι βίντεο θα μας δώσει, δεν κατάλαβα. Θα σας το δείξω. Α, που μπαίνει, το γέννη. Βίντεο είναι γέννη, λέει. Ο Τίγρης που φεύγει από το σπίτι του Μάκη. Άντε, και τι. Ωραία, να μας το δείξει, ρε φίλε. Εντάξει. Ναι, θέλω να σας βρω, να πούμε κι άλλα πράγματα. Εντάξει, κοίτα, μισθά, φίλε, κοίτα. Δεν μπορούσα να το εξηγήσω κι εγώ. Κάθε και μπλέκει τον Πρωθυπουργό της χώρας. Χωρίς αποδείξεις, χωρίς αποδείξεις, δεν μπορεί να για πράγματα που δεν ισχύουν. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι του γίνεται, δεν έχει σχέση. Σας το λέω εγώ. Φαίνεται κιόλας βέβαια από τη συνομιλία. Το καταλαβαίνεις. Άμα ξέρεις, καταλαβαίνεις. Πρώτο. Δεύτερον, ο Μάκης
έχει φάει αγωγές για ψέματα που έχει πει και έχει πληρώσει. Για να καταλάβετε τι τύπος είναι. Μάλιστα. Ρωτήστε την οικογένεια του Γκιόλια τι λέει γι' αυτόν. Ναι. Μπείτε στο ίντερνετ να δείτε τι λέει ο Γκιόλιας γι' αυτόν. Ναι. Είχα διαβάσει παλιά κάτι εγώ, ναι. Θέλω να, να μου αφήσετε ένα τηλέφωνο να σας δω. Να σας πω. Γιατί δεν εξηγείτε αλλιώς. Θα βγάλω μάχη την Παρασκευή τον έπιασε. Συγγνώμη φίλε, ένα λεπτό μην τρέχεις. Το όνομα που είπε στον δημοσιογράφο. Ο Γκιό. Ο Γκιόλιας. Δημοσιογράφος δεν είναι αυτός. Και δείτε και τι λέει η οικογένεια γι' αυτό. Αυτός που πέθανε, ρε παιδί. Για τον Μάκη, να καταλάβετε. Μα δεν καταλαβαίνει και αυτός τι λέμε. Δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε, πέθανε. Τι είναι, πες, τι γίνεται. Τι πετάς ονόματα έτσι. Δεν σας ακούω καλά. Άσε μου να πω. Αυτός λέει πέθανε, τι είπε, σκοτώθηκε, τι έκανε. Πού είπες. Θα σας δείξω εγώ. Θέλω να αφήσετε, να μου αφήσετε ένα τηλέφωνο μετά στο κοντρόλ να πω να σας βρω. Εμείς θα σας αφήσουμε, εσείς θα αφήσεις. Εμείς αφήσουμε, εσύ να πεις. Ας τον άνθρωπο. Δεν έχει μπερδευτεί. Λοιπόν, κοίτα, φίλε. Ό,τι λες, εμείς δεν μπορούμε να τα υιοθετήσουμε χωρίς αποδείξεις και τέτοια. Ρε παιδιά, θέλω να σας δείξω. Ναι, άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Εσύ πώς το καταλαβαίνεις, πώς ναι, αυτό που λες εσύ. Τι έγινε, λύνει πολλές απορίες. Άκου τώρα, φίλε μου. Αυτό που λες εσύ, συνάντηση αυτή, λύνει πολλές απορίες που μπορεί να μπει ο καθένας σε συνειρμούς. Εμείς βέβαια, χωρίς αποδείξεις, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Συζήτηση κάνουμε, μια συζήτηση φιλολογική, ναι. Ωραία, αφήστε μου το τηλέφωνο να έρθω να σας βγάλω. Άκουρε, είπε να το αφήσουμε. Τι να αφήσουμε. Εσύ θα αφήσεις, ρε φιλαράκο, μην με τρελαίνει. Όταν κλείσεις, κάτσε μα του πω του άνθρωπου, όταν κλείσουμε από εδώ, δεν θα είσαι στον εκεί. Έλα, σου αφήσω το τηλέφωνο. Κάτσε, μην είναι ανέβεσαι. Όχι, δεν είναι, με καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Κάτσε το μια κουβέντα. Μόλις κάνει ένα λάθος. Μόλις κλείσει το τηλέφωνο, φίλε μου, από εδώ στον αέρα, θα μιλήσεις με το τηλεφωνικό κέντρο και θα αφήσεις το τηλέφωνο σου. Έγινε. Επιτέλους, αυτό να πούμε δύο κουβέντες. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Πάντως, με αυτό που λέει ο φίλος. Αν έχει το βίντεο ο άνθρωπος, αν μας είναι πολλές απορίες. Μόνο και μόνο με τη συνάντηση αυτή, αντί που τη λέει. Α, αλήθεια, ναι. Λύνονται πολλές απορίες. Να σου πω κάτι, εγώ το πιθανό να αυτό. Και δηλαδή και όχι μόνο αυτό, και γίνεται ένα πεσκάλι. Γιατί δεν γίνεται. Να μου κάνεις τον τιμητή της δημοσιογραφίας και ναι. Να μου είσαι σε συναντήσεις με τον Τίγρη. Ή το άλλο που έμαθα, είχα δει και εγώ κάτι που λέει έχει. Χωρίς να τα έρθετε. Έχει πάει αγωγές ο άνθρωπος. Ρε πάνω σε. Εντάξει, δεν με νοιάζει ότι έχει σχέση απλά, με τον Ολυμπιακό. Απλά και εμείς μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα εδώ. Βάσει, μην τα λέτε. Όχι. Κύριε Τριανταφυλλό, που δεν μας θέλετε. Όχι, τώρα λύνεται πολλά γιατί κάποιος στην ανακοίνωση είτε έγραφε τις αθλητικά να επικεντρωθεί. Ναι, στα αθλητικά. Αυτά δεν είναι αθλητικά. Αυτός πήρε σπίτι σου, δεν είναι και τα αθλητικά εκεί. Μόνο για τα αθλητικά. Άρα και εκεί επικεντρωθήκαμε κι εμείς, εσείς που βγάλετε την ανακοίνωση. Που απαντήσατε στου συνδέσμου τη σειρά 7. Να πω και κάτι άλλο, το είπα και στην αρχή. Για να πάμε σε διάλειμμα. Μην μπερδεύετε, για καλό δικό σας, μην μπερδεύετε τον κόσμο του Ολυμπιακού, τις οπαδούς του κόσμου του Ολυμπιακού, παύλα τη θύρα 7, πείτε το πω. Και δεν έχουμε καμία σχέση με τους άλλους οπαδούς. Μην τους μπερδεύετε, μην μας μπερδεύετε με τους άλλους. Είμαστε έτσι φωτός μπροστά, να το ξέρετε, και δεν είμαστε απλοί οπαδοί έτσι όπως σας φέρει να τους βλέπετε, έτσι. Δεν είναι, είμαστε για όλου κάλτσα. Και όχι εκ του πονηρού, ούτε εκ της βίας, ούτε εκ τίποτα. Εκ του μυαλού που διαθέτουμε. Σας το λέω, μην είσαστε τόσο μαζί μας, να είστε πιο κακύποπτοι. Και να ξέρετε ότι έχετε ένα σοβαρό αντίπαλο απέναντί σας. Όχι τίποτα παιδάκια που θέλετε να τους βαφτίζετε χουλιγκάνους. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, πάλι μαζί να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας. Βέβαια, ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό αφορά τους οπαδούς των άλλων ομάδων. Αλλά πρέπει να ακουστεί και στους δικούς μας οπαδούς. Ο Μαρινάκης, αυτή τη στιγμή, Άκη μου, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, έχει δώσει 1.500.000 σχίζει το χόρτο η αλλαγή στο. 1.000.000 μόνο για το Καραϊσκάκη με λίγα λόγια. Ναι, όχι να πούμε. 500.000 σχίζει μόνο η αλλαγή στο χόρτο που θα πέσει. Στο κάπιτα. Ναι. Βαψίματα εξωτερικά. Αποδυτήρια πάλι βάφονται και γίνονται ακόμα πιο καινούργια και μπαίνουν και πρόσωπα καινούργιων παιχτών. Δεν είναι μόνο το βάψιμο. Το βάψιμο δεν όχι, βάψιμο, ναι, μωρέ. Και η τοιχογραφία των παιχτών και τέτοια. Καραπιάλη έμαθα, Γιωργάτος και Νικοπολίδης. Για να ξέρει ο κόσμος, στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού δεν έχουν δει υπάρχουν. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, πες. Δεν είναι όλοι που το έχουν δει.
στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού υπάρχουν φιγούρες των ποδοσφαιριστών και των νυν και παλαιότερων ναι. που έχουν δοξάσει το όνομα του Ολυμπιακού. Και τώρα προσθεθήκανε και οι Γιωργάτος Χαραπιάλης και Νικοπολίδης. Αλλά εγώ δεν το είπα μόνο για το 7 που βάζει. Οι οποίοι οι δικοί σας παίρνουν παίχτες των 100.000 150-200. Και είναι και το στούντιο. Το σπουδαιότερο απ' όλα είναι για τους Παναθηναϊκούς θα το πω. Ότι αυτοί που κάνουν τις εργασίες πληρώνονται. Δεν πάμε εμείς οι οπαδοί που πάτε και πάμε τα κάγκελα χωρίς εθελοντές. Πληρώνει τους εργάτες. Έλα εδώ, πόσο θες να φτιάξεις το χόρτο, τόσα λεφτά για τους εργάτες. Πάρε τα λεφτά. Πόσα θες να βγάλεις το πρόσωπο του Καραπιάλη, τόσα λεφτά. Πάρε τα. Τάκι. Πόσα θες να βάψουμε το κήπεδο απ' έξω, τόσα λεφτά. Πάρε τα. Okay. Όχι Τάκι, Άκη, Γιώργο, Σταμάτη, Δημήτρη, ελάτε κι εσείς να βάψετε. Ρε Τάκι μου, ο κανόνας. Αυτό θα να πω. Ναι. Το άλλο. Ναι. Ρε Τάκι. Ξέρουμε τι κάνει ο Μαρινέκης για τον Ολυμπιακό μας. Το άλλο ήθελα να σας πω. Πηγαίνετε βάφτε, κοροϊδά, πηγαίνετε βάφτε στη λεωφόρο. Λέγε. Ο κανόνας είναι να πηγαίνεις να πληρώνεις. Δηλαδή τι θέλεις εσύ, δηλαδή πώς θα γίνει. Θα γίνει κλέφτης ο Μπογιατζής, κλέφτης ο ηλεκτρολόγος, κλέφτης ο υδραυλικός. Άμα ήταν να τα κάναμε όλα εμείς, τι θα γινόταν αυτά τα επαγγέλματα. Έτσι, ο κανόνας είναι αυτό. Ναι. Άλλο. Τώρα το αλπακόλα, η εξαίρεση είναι από εκεί. Και να πούμε ότι και για το Ρέντι, γιατί δεν το έχουμε πει πολλές φορές, και στο Ρέντι να δείτε τι εξοπλισμός υπάρχει, τι εργασίες γίνονται στην πενταετία επάνω που είναι πρόεδρος του Μαρινέκη. Οργασμός. Και τι λεφτά έχει δώσει και για εκεί. Γιατί ξαφνικά το χόρτο δεν βγαίνει μόνο του και πάει όλος και το κουρεύει. Δεν είναι έτσι το χόρτο. Ούτε η συντήρηση του γηπέδου συντηρείται από μόνη της. Θέλουν λεφτά. Και τα λεφτά είναι 1 εκατομμύριο. Τώρα για 2 μήνες. Όχι, αυτά είναι έξτρα. Έξτρα. Αυτά τα 1 εκατομμύριο είναι για στούντιο, για καλοπισμό. Και για το στούντιο. Ένα αποδυτηρίο. Και για το χλεοτάπητα. Και χωρίς να πάει ο Τάκης και ο Άκης να βάψουν. Ναι. Και οι άλλοι οπαδοί του Ολυμπιακού. Λοιπόν, με λίγα λόγια. Βάζε με άλλο 1 εκατομμύριο και έχουμε τον μπάτζετ το δικό σας. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Έτσι, μπράβο. Πες το με λίγα λόγια. Ναι, μωρέ. Ήθελα το πλατιάσω. Ήθελα το πλατιάσω όπως είσαι. Λοιπόν, να απαντήσω και στον κύριο του Πόλο πριν. Πιστεύω να βλέπει την εκπομπή ακόμα. Γιατί, ότι έχουμε τον πρώτο τερματοφύλακα του κόσμου. Δεν υπάρχει άλλος. Ούτε προ-ρέκο έχει που έχει 5 εκατομμύρια μπάτζετ. Τον Μπάβιτς λες. Τον Μπάβιτς. Και αμπλιωματικός του. Έχει έρθει από τις Ακαδημίες, ο Γαλανόπουλος. Και είναι και της Εθνικής. Και της Εθνικής. Ναι. Αυτός άξιζε, αυτός προωθήθηκε. Θα μπορούσαμε να προωθηθούν κι άλλοι. Αλλά δεν θα έπαιρνα πρωτάθλημα, κύριε, δεν θυμάμαι το όνομά σας. Εντάξει. Όχι, αυτό που είπες και εσύ τώρα. Έτσι. Κάποιο γνωστό έχει το πιο τίμιο θα είναι τώρα ο καθένας να λέει: έχω το τάδε παιδί. Γιατί έχει ρηχτεί. Α, και, στην ΠΑΕ. Και στην ΠΑΕ έχω με τον Ρομπέρτο, ναι. τον Καπίνο ναι. και τον Πιτσιρικά. Το ξεχνάω το όνομά του. Τον τρίτο τον φυλάκα. Ναι. Και αυτός από την Ακαδημία έρχεται. Από πού είναι. Όποιος αξίζει να παίξει την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά να παίρνει το πρωτάθλημα. Όχι να βγαίνει ο δεύτερος και τρίτος. Θα παίζει. Ή ακούω να αυξηθεί το ελληνικό στοιχείο. Ναι, ρε παιδί μου, να αυξηθεί και ναι, το ελληνικό στοιχείο. Μακάρι. Αλίμονο. Δηλαδή, να σου το πω κι αλλιώς. Τους έλεγω τους Έλληνες για κάτι ντέρμπι που έχουν ιδιαιτερότητα. Να, όπως ο τελικός κυπέλλου. Χρειάζονται οι Έλληνες. Αλλά να είναι καλοί. Να, όχι να έχω ένα Έλληνα να λέω ότι έχω τον Τζολιά. Εκεί και τέτοια δηλαδή, ότι και καλά έχω Έλληνα, να έχω Έλληνα, να αξίζει να παίζει στον Ολυμπιακό, έτσι. Ακριβώς. Όλοι τους θέλουμε, και τους Έλληνες και το ελληνικό στοιχείο και να σου πω και κάτι. Και το κεφάλι και στο μπάσκετ και η διαφορά μας και που πήραμε το πρωτάθλημα. Με τους Έλληνες, αλλά καλοί Έλληνες. Είναι και πρίτερσης, Έλληνας είναι. Και Σπανούλης, Έλληνας είναι. Έτσι. Δεν λέει κανείς να φέρουμε ξένους εκεί. Άμα είναι καλοί Έλληνες, τι. Εκεί δεν γίνεται να πάρουμε, να διώξουμε το Σπανούλη, το πρίτερση και να πάρουμε το... Τι, δεν είναι κάθε... Δεν έχουν πάει τη θέση ξένο, πώς ξένοι παιχνά. Αλλά είναι Έλληνες που αξίζουν. Κάτσε, να κάνουμε. Έλα, και ο Παπα-Νικολάου αξίζει ναι. και ο Παπα-Πέτρου. Βέβαια. Και μπράβο στον Παπα-Πέτρου. Γιατί φέτος πάρα πήγε καλά και του χρόνου ελπίζω να πάει καλύτερα. Ναι, εμπρός. Και δεν το περιμέναμε και πολύ. Εμπρός. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Γεια σου, Άγγε μου. Γεια σου, Τάκη μου. Γεια σου και εσένα. Είμαστε από πέραμα. Γεια σου. Συμφωνώ σε όλα όσα λέτε. Χαιρετίζω πρώτα απ' όλα τα φιλαράκια που με αναγνωρίσανε. Λοιπόν, έχω και εγώ δύο παλικάρια. Τα οποία παίζουν στο πέραμα. Αν είναι καλή,
υπάρχουν μάτια και βλέπουν. Μπράβο. Όσο αφορά το κομμάτι με το φίλο, το πρώτο τηλεφώνημα. Ναι. Έτσι, αν είμαστε καλοί, υπάρχουν μάτια και βλέπουν, αγορίνες μου γλυκές. Λοιπόν, μια ζωή Ολυμπιακός, είμαι 41 χρονών. Δεν υπάρχει τώρα αυτή η ομάδα, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Μόνο εμείς και κανένας άλλος. Μόνο Ολυμπιακός. Αυτή η ομάδα υπάρχει. Από 12 χρονών. Από 12 χρονών μέχρι 41 που είμαι σήμερα. Λοιπόν, περιμένουμε πώς και πώς να περάσουν λίγο οι μέρες, να πάμε να ανανεώσουμε το διαρκείας μας, να γουστάρουμε τα φιλαράκια μας και να είμαστε όπως πρέπει. Μαζί με όλα τα αδέρφια. Απλή είναι η ζωή. Πήρα πρώτη φορά τηλέφωνο, χάρηκα πολύ. Είμαστε και φιλαράκια κι αλλού. Να χαίρεσαι και τους λεβέντες σου. Είμαστε φιλαράκια για αλλού, έχουμε γνωρίσει από τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά, γορίνες μου. Να είστε καλά. Είστε το Ολυμπιακός, τίποτε άλλο. Να χαίρεσαι και πάρα πολύ που μίλησα μαζί σας. Και μου αρέσει αυτό που πρέπει να πάω το διαρκές, μονανέωση. Ναι, απλή είναι η ζωή, ρετάκι μου. Δεν περιμένουν να έρθει ο Ρονάλντο για να πάρουν διαρκεία. Απλή είναι η ζωή. Αυτή είναι η αγάπη του Ολυμπιακού. Να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή να βλέπουμε τα ερυθρόλευκα. Να βλέπουμε την ομάδα μαζί με τα φιλαράκια μας, όπως λέει ο φίλος ο Σίμος. Όταν λέμε για 20.000 διαρκές, 22 να πάμε φέτος, λέμε ότι μπαίνουν και λεφτά και στον εραστέχνη. Δεν είναι μόνο που παίρνει παρεάκι, δεν είναι. Ή κάνω λάθος, δεν κάνω λάθος. Όχι, τι λάθος να κάνω. Παίρνει και εραστέχνη. Δηλαδή, με ένα σπάρο 2-3 τρίγωνια. Και με τη διαχείριση που κάνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στον εραστέχνη, είδατε όλα τα βήματα τι κάνουνε. 45-0 έχω τον Παναθηναϊκό στο πόλο, 46. Πρωτάθλημα στο πόλο, στο γυναικείο, στο βόλεϊ. Τώρα που είπε. Τι. Με 46-0 τολμήσανε να σχολιάσουν που χάσαμε τον τελικό Champions League. Ναι, δεν τρέπονται λίγο. Με 41 ομάδα, εσείς, μην τρελαθούμε, είναι κάποια πράγματα που πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες, έχουμε μια αρχοντιάρεση. Δηλαδή δεν γίνεται μέσω της ομάδας σας να γίνεστε τόσο εξαρτημένοι. Ναι, είναι ναι. Στοιχεία που είχε δηλαδή, μια περηφάνεια, μια αρχοντιά, μια μπέσα. Και χωρίς πρωτάθλημα. Ναι, ρε παιδί μου, μια μπέσα. Ένα λεπτό. Αυτά. Δεν γίνεται να ξεφτιλίζετε. Και εσείς Έλληνες είσαστε. Πώς τολμάτε και λέτε. Τι δηλαδή, είναι, τα με έχει κερδίσει εμένα μια ομάδα 46 φορές. Δεν την έχω. Να το πω αλλιώς. Δεν την έχω κερδίσει ποτέ. Και θα τη κάνω εγώ κριτική, θα σχολιάσω ή θα τολμήσω να πικάρω που έχασε το τελικό στη δυνατότητα βαθμίδα που μπορεί να υπάρξει του Πόλο στο τελικό του Champions League και έχασε αυτό το παιχνίδι από άγχος. Καλησπέρα. Έτσι. Εσείς, λίγο για πάρτε το λίγο άλλο. Για πάμε εκεί. Έλα, μπρος. Ναι, παιδιά, καλησπέρα. Γεια χαρά. Καλησπέρα, φίλε μου. Τι γίνεται. Καλά. Καλά, εσύ. Καλά. Περικλή, συμμαχώ για Δημήτριο. Γεια σου, Περικλή. Σας παίρνω πρώτη φορά, παιδιά, τηλέφωνο. Είμαι 64 χρονών. Ναι. Εντάξει, επιτελείται ένα άργο χαρακτήρα. Είμαι Ολυμπιακός από Τσανακτζή. Εγώ βλέπω Ολυμπιακός. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, για το φίλο που πήρε και για το πόλο που έλεγε. Ναι, πέντε κουβέντες. Επειδή έχω παίξει πόλο στο Καλαμάκι και μετά στον Ολυμπιακό. Άστο, το επιθετό μου, άστο. Ναι, έχω μιλήσει και με το Βλάχο. Τον είδα μια φορά στην Πάτα και είπαμε πέντε κουβέντες. Ναι, λοιπόν, ναι. Θα σα πω ένα πράγμα. Στις μικρές κατηγορίες παιδών, παμπέδων, εφήβων, νέων, οι διαφορές μεταξύ των ομάδων είναι πάρα πολύ μικρές. Όταν μπαίνεις των ανδρών σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, που είναι αήττος όλο το χρόνο και φτάνει τελικό Ευρώπης, εκεί παιδιά πρέπει να έχεις χοντρά γκάτς για να παίξεις. Αυτό ήθελα να το πω του κυρίου. Το είπαμε. Μπράβο. Λοιπόν, αν δεν είσαι από μικρός σαν τη μύγα μέσα στο γάλασσα παίχτης, δεν παίζει σε ανδρό στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Βεβαίως. Εγώ κάποτε είχα ένα φίλο που είχαν δύο παλικάρια και μου λένε ρε Περικλή, έλα μου λέει να δεις τα παιδιά μας που παίζουν πόλο. Πήγα τα είδα τα παιδάκια αυτά και ήταν σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Ήταν η αδελφία Φρουδάκη. Τα παιδιά από μικρά κάνανε τάμο. Τι είναι άλλο level, άλλο επίπεδο. Λοιπόν, η χειρότερη πληγή της πισίνας, γιατί έχω ζήσει 18 χρόνια μες στην πισίνα, είναι οι γονείς. Σε όλα τα αθλήματα, σε όλες τις ακαδημίες. Ειδικά στην πισίνα μαζεύονται οι μανάδες και όλες τα παιδιά τους είναι πρωταθλητές. Ατού, δεν είναι έτσι. Το ίδιο βλέπω τώρα και στα γυμνάσια απ' έξω που τις στείλουν οι γονείς που δίνουν εξετάσεις τα παιδιά τους. Δηλαδή δεν μπορούν να φανταστούν το πόσο τα αγχώνουν τα παιδιά. Μην τυχόν και δεν γίνει το παιδάκι δικηγόρος. Μια φορά σε ένα παιχνίδι να με δει, ένα παιχνίδι μνημειώδες στο παλιό κολυμβητήριο,
που είχα ρίξει τη γραμματεία με το τραπέζι. Είχα ρίξει τη γραμματεία με το τραπέζι με στην πισίνα. Και είχα τιμωρηθεί τότε από την επόμενη δύο χρόνια. Ξέρουνε παλιά. Και την Ολυμπιακού Εθνικού. Και την γραμματεία ξέρουνε παλιά. Αυτή είναι παλιά του πόλου. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Αυτά είχα να πω. Δεν είχα πάρει ποτέ μου. Δεν μ' αρέσει να παίρνω έτσι. Καλά, καλή σου. Καλά, καλή. Δεν είναι για πολλέ κουβέντε. Αλλά τώρα έπρεπε, αν ακούει ο φίλο αυτό, να καταλάβει αυτό το πράγμα που λέω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή τα βλέπουν επιδερμικά. Όλο και εμένα ο γιο μου ήθελα να είναι πρωταθλητή. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Να πω κάτι άλλο. Δεν γίνεται δηλαδή. Τι να το πω κι αλλιώ. Το κάθε καλή. Θέλω να πω κάτι. Να πηδάω 6 μέτρα του ποντό. Δεν πηδάω, ρε παιδιά. Πηδάω 5,96. Λοιπόν, το είπα λίγο χοντρά στο προηγούμενο κύριο του Πόλο που πήρε να πει κάτι για το Πόλο. Ναι, ναι. Ξέρεις, το είπα πολύ χοντρά, αλλά αυτό είναι η αλήθεια. Κάποιοι γονείς επενδύνουν στο παιδάκι τους που παίζει μπάλα, μπάσκετ ή Πόλο, λέμε τώρα ή βολέι, ναι, ναι, για να βγουν από τη φτώχεια. Το παιδί το καταστρέφουνε. Δεν είναι έτσι τα παιδιά δεν τα έχουμε να βγούμε εμείς από τη φτώχεια. Έχεις δίκιο, δεν μπορούν να καταλάβουν εκεί. Ωραία, άμα αξίζει, άμα αξίζει, πάει στο διάλο. Άμα δεν αξίζει, και το παιδάκι αγώνουμε. Ναι, ναι. Κάτσε ρε. Το άγχος δεν ήταν ποτέ καλό σύμβουλο. Χαμέτη μου, χαμέτη. Να είσαι καλά, Περικλή. Γεια σου, Περικλή. Και αυτό που το πιο σωστό παράδειγμα ήταν που πάνε έξω από τις εξετάσεις. Ναι. Δηλαδή, γράφει το παιδί μέσα. Ναι. Τι άτυπες εσύ την άλγεβρα. Ναι, που δεν ξέρει τι του γίνεται. Είτε με το που θα δει εσένα, δηλαδή. Πολλοί γονείς εκεί, παλιών αρχών, δεν έχουν βγάλει μόνο το δημοτικό. Πάνε και τώρα. Πάλι και τένε. Ρε και τώρα πήγαινε εκεί. Και τώρα. Δηλαδή, το παιδί, άμα δεν γίνει δικηγόρο, τι πρέπει να γίνει τώρα. Ρε παιδί μου, μπορεί να γίνει και δικηγόρο. Αλλά με τώρα να διαβάσει και διάβασε και διάβασε και διάβασε. Όχι μόνο με το διάβασε. Άσε να σου τελειώσω, δεν κατάλαβε την πιγκάθρο. Πάνε και έξω από τα σχολεία. Ένα λεπτό. Πάνε και έξω από τα σχολεία. Δεν είπαμε. Πάνε και έξω από τα σχολεία. Τι πάνε να κάνει, όπως πάνε και στο γήπεδο, στην προπόνηση. Τι πάνε να κάνει, ναι, την προπόνηση. Να του πούνε το προπονητή, ρε. Ξέρεις εσύ. Πάρτε αυτό να δω. Εγώ γήπεδο. Από μπάλα είμαι μες στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια. Ναι. Και αυτά που τους έκανε ο προπονητής δεν τα ξέρα. Έτσι. Ξέρω εγώ να τους πω ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, είπαμε ένα παράδειγμα. Ο Γαλανόπουλος είναι από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ναι, εντάξει. Και το παιδί και έχει βρει μπροστά του τον Πάβιτ. Και είναι βασικός στην Εθνική. Ναι. Στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να είναι. Είναι ο άλλος πρώτος. Είναι ο άλλος πρώτος. Δηλαδή έχω το Μέση εγώ τώρα στον Ολυμπιακό. Θα πω, βάλουμε οπωσδήποτε τον τάδε παίκτη που. Τι να, καταλάβες, θα μην τρελαίνεσαι. Ή και να σου το πω κι αλλιώς. Κι άμα ρωτήσεις και πας και ρωτήσεις και τον Γαλανόπουλο και τον κάθε Γαλανόπουλο, θα σου πει. Θα σου πει, εγώ γουστάρω να είμαι πίσω από αυτό να είναι. Γιατί μαθαίνεις. Για να μάθω. Ε, και όταν είναι να βγω εγώ μπροστά, θα με, μπορεί να είμαι και καλύτερο από αυτό. Και ο Βλαχόπουλος παράδειγμα, το παιδί. Παίξε στο Ολυμπιακό πρώτη ομάδα, πήρε πρωταθλήματα, πήγε τελικό Ευρώπης. Βέβαια. Και το ζήτησε μια ομάδα, για μένα δεν έπρεπε να φύγει. Τέλος πάντων το παιδί διάλεξε να φύγει. Εντάξει, καλή του επιτυχία. Καλή του επιτυχία. Ναι, ναι, ναι. Στο Ολυμπιακό παίζει ρεάκι. Πού να πάει τώρα, σε μένα κατάλαβες τι λέω. Ρε παιδί μου είναι, μπορεί να. Δεν με ενδιαφέρει γιατί πήγε. Εγώ το έχω με καλή επιτυχία, αλλά. Από τον Ολυμπιακό όμως δεν ήταν ένα παίκτη που δεν ήξερε. Δηλαδή βάζουμε όλου του πρώτου για να πάμε τελικό Ευρώπη για να παίρνουμε νταμπλάκι. Βέβαια, με αυτό λέει. Να καταλάβει ο κόσμος. Ότι πρέπει να αξίζει. Μα παίζει ο φίλο του Τάκη. Από φίλου άλλο τίποτα. Όλοι οι φίλοι πολίτε είναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη μου, τι κάνεις. Και ευτυχώς υπάρχει ο πρόεδρος. Εγώ το λέω και για τον Μαρινάκη και για τον Κουντούρη και για τον Άγγελο. Υπάρχουν πρόεδροι που βλέπουν. Δηλαδή ναι, παιδί μου, και άμα δεν βλέπουν αυτό. Ο Μαρινάκης ο παδός Ολυμπιακού. Ο Κουντούρης. Άλλο αυτό. Ο παδός Ολυμπιακού. Ναι. Όποτε όσο. Δεν λένε έλα να παίξει. Όχι μόνο. Όσο ικανότητες και να έχει ο κάθε πρόεδρος εκτός από ένα συγκεκριμένο. Κλείστο μόνο που θες να δεις και ποιος σε παίρνει. Να μην δω ρεάκι. Αφού μιλάει τώρα και μιλάμε και στα κινητά. Θες να δεις και ποιος σε παίρνει. Κλείστο και κοιτάς μετά. Πρέπει να. Και άμα δεν έβλεπες και χτύπα και 10 φορές. Ρε παιδί, λοιπόν, μπορεί να με παίρνει εκείνος ο άνθρωπος που θέλει να πει ένα βίντεο. Το άφησε με ρε. Ναι, λέω. Λοιπόν. Μα κάνει να τα αφήσει ο άνθρωπος εκεί να. Και ο κάθε προπονητής, ο κάθε πρόεδρος, αν θέλει να είναι καλός πρόεδρος για την ομάδα του, έχει τους κατάλληλους ανθρώπους. Λίγοι είναι αυτοί που τα ξέρουν, δηλαδή που ξέρουν το άθλημα, που ασχολούνται. Καλησπέρα. Μπορείς αυτούς είναι μέσα από τη γραμμή. Αλλά έχει τους κατάλληλους ανθρώπους να του λέει. Πα και έχει τις γραμμές. Να του λέει. Α, γι' αυτό παίρνουμε εδώ. Ρε, εδώ να παίρνετε, όχι εδώ. Έτσι, να του λέει τι πρέπει να κάνει. Ναι, βέβαια. Έτσι, υπάρχουν οι άνθρωποι στο κάθε άθλημα, υπάρχουν οι αξίες. Άλλο. Και υπάρχουν και οι αστοχίες. Αστοχίες, όπως βλέπετε, κάνουν όλοι οι άλλοι. Εντάξει, είναι και άλλοι που ξέρουν, αλλά δεν διαθέτουν λεφτά. Σου λέει να πάρω έναν που ξέρει. Λέει, Ελλάδο που ξέρεις εσύ,
Πώς λέγεσαι Μοντανιέ, πόσο θέλεις πάνω από 7 εκατοστάρικα, φύγε, δεν ξέρεις. Ναι, έλα Σιπογέ, που ξέρεις, έλα Πογέ που ξέρεις. Πόσο θέλεις τώρα, λέει, πάνω από 7 εκατοστάρικα, φύγε, δεν ξέρεις. Ενώ ήξερες. Και πήραμε έναν άνθρωπο της οικογένειας. Της οικογένειας. Δηλαδή, άμα φάει αυτός 4-5 στο Καραϊσκάκι, θα πείτε δεν πειράζει, δεν το διώχνουμε, είναι της οικογένειας. Εντάξει. Η οικογένεια θα είναι και ο Δέλλας. Ναι, και έχετε γίνει οικογένειά μας εσείς. Κατά διαόλου. Οι οικογένειες μας έχετε γίνει εσείς. Ναι. Δηλαδή, όχι κυρίως, εμείς είμαστε οι μπαμπάδες. Και πήραν ένα προπονητή που προημερών. Καλά τα είπε. Έχουμε... Θέλουμε να δούμε. Όχι. Έχουμε... Να το βάλουμε. Να δούμε. Θέλω... Όχι, όχι. Κάτσε. Ναι, βάλτε σε παρακαλώ. Ένα λεπτό ρε παιδί. Ναι, μετά... ναι βρε τάκι. Να ετοιμάσουν το βίντεο σκηνοθέτης. Ναι. Όχι, μόνο για τη Δέσποινα. Αυτό είναι δικό μου βίντεο. Όχι, όχι, το τάκι θα του βάζει τη Δέσποινα. Αυτό το έχω ανακαλύψει εγώ. Όχι, θα βάλουμε και τις δηλώσεις του Τιμούλ. Τον έχω βρει εγώ τον Τιμούλ. Ναι, τον έχεις βρει εσύ. Ωραία, βάλτε τις δηλώσεις. Άστε να, κάτσε λίγο. Κάτσε να δει τι έλεγε ο Αεξής, τι έλεγε για την ομάδα του και τι έλεγε για μας. Κάτσε, δύο λεπτά έχουμε τώρα, βάλουμε πάλι το... Δεν έχουμε δύο λεπτά. Δύο. Λοιπόν, για να καταλάβει το βίντεο. Άσε με τα βίντεο. Εντάξει, μην το βάλεις. Έχουμε από την άλλη τη Δευτέρα. Ναι, έχουμε. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε, ίσα ίσα, θέλουμε να είναι σοβαρός ο προπονητής της ΑΕΚ. Δεν θέλουμε να προδικάσουμε τίποτα. Ό,τι έλεγε πριν, να τα λέει και μετά αν τα δει. Μπορεί να γίνουν έτσι όπως πρέπει. Να του δώσει ο επενδυτής. Άσε με ρετάκι. Μα είπε την μεταγραφή που πήρε. Ρετάκι, ναι, δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει. Δεν ξέρεις. Ρετάκι, πάει να πάρει τον τερματοφύλακα από την Κύπρο. Ναι. Και εγώ έχω τον Ρομπέρτο και τον Καπίνο. Εντάξει, τάκι μου. Άλλο σου λέω εγώ μπορεί. Τι να πω κι εγώ. Λέω μπορεί. Α, εντάξει. Τι να πω. Ωραία. Να δούμε. Έτσι μπορεί να κάνει άλλες μεταγραφές να πει μπράβο τα έκανε σωστά. Ωραία. Μπορεί να μην κάνει και να πει μπράβο τα έκανε πάλι σωστά. Εκεί θα είναι λάθος ο Κεσπάγια. Άμα πει τα έχεις κάνει λάθος, δηλαδή δεν γίνεται να το ελευθερώνουμε από τώρα, να του βγάλουμε πάλι το καπέλο. Μέχρι τώρα καλά τα λέει. Αυτό εννοώ. Εντάξει, άσε ωραία, να δούμε, ναι, ναι, ναι. Δούμε τις κινήσεις της ομάδας του μακάρι να είναι αυτές που θέλει ο κάθε φίλαθλος της ΑΕΚ και ο κάθε φίλαθλος του Παναθηναϊκού να γίνουν επιτέλους οι ομάδες τους και του ΠΑΟΚ ανταγωνιστικές. Α, μια και είπες ΠΑΟΚ. Που είχαν και πήραν από το ΕΣΚΙ σε χείρι, δεν ξέρω από μια ομάδα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Την Τρίπνο. Πώς? Την όχι, τρίπνο. Από το ΕΣΚΙ πήραν έξω δεξιά. Από το. Εντάξει. Μακάρι να είναι καλό. Από το Κιζίνη Μπιλίκη. Ρε μακάρι να είναι καλό. Ρε πήρε από το Κιζίνη Μπιλίκη, παίχτε να με νικήσει. Άλλο λέω ρε Άκη, και εγώ έχω ντουρμάς εθνική Σουηδία και πάλι το. Το ίδιο λέμε. Και έφερα και αφελάει και μυραλά και τα λοιπά. Και θέλω να πάω ψήφια τώρα. Και ετέ συμβόλαιο στον Ήβιτ και πήρε παίχτε από το Κιζίνη Μπιλίκη. Μακάρι να είναι καλό. Τι να κάνει αυτό από το Κιζίνη Μπιλίκη. Αυτή είναι καλή. Τι να κάνει μωρεάκι. Είναι καλή αυτή. Καμία, πώς το λένε, η μαπαρτή θα κάνει. Κάσε με μωρέακι και δεν θα πάρω το πρωτάθλημα. Κάνεις τριετές. Δεν θα γαλακτήσεις, δεν θα γαλακτούν οι παουτζίδες, θα γαλακτήσεις εσύ για αυτούς. Να τελειώσω. Κάνεις συμβόλαιο τριετές, να κάνεις ένα συν δύο χρόνια στον Ήβιτς, πάει στο διάλο. Κάνεις τριετές συμβόλαιο στον Ήβιτς. Τι αγχώθηκες. Οκτώβρη μήνα που θα παίξουμε Νοέμβρη, θα έχει φύγει. Εντάξει, τι αγχώθηκες. Κάνω κάτι προβλέψεις πάντα, μ' αρέσουν οι προβλέψεις. Ναι, αλλά το στυλ σου, δηλαδή. Δεν λέω όχι το στυλ. Δεν παουτζί να είσαι, δηλαδή τόσο αγανάκτησε άστο. Αυτή από την κετσέρ δεν πήγε. Όχι, με γυρίσουν, δεν λέω. Ναι, α πανεκεί πάντα πανεκυρίσουν. Εμείς τι είπαμε, μακάρι, μακάρι, τι είπαμε εμείς, μακάρι να είναι έτσι όπως θα νομίζουμε. Okay, okay. Έλα, και να είναι δυνατά στα ανταγωνιστική. Το κύριε Μπελίκη. Ναι, έλα, έλα φίλε, καλησπέρα. Τι έγινε πάλι από το Μαχανάκι. Να δώσω χαιρετίσματα στη φίλη μου την Δροσιά, την Ελένη. Σίλε, και από μένα. Ναι. Άστο Λοσάντα, μια φορά άστος. Τα κορδόνια δεν γίνεται. Λοσάντα μου. Εντάξει, καλά, δεν είναι Ολυμπιακό στο μπάσκετ, Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Νομίζω ότι κάθε μέρα αυτό θα μου σπάσει τα νεύρα. Μία φορά μου τα σπάσατε. Εσείς 10 φορές θα το πείτε, δεν παίζει το ίδιο έργο να κάνω. Μα δεν είναι και το ίδιο ανέκδοτο. Άμα το πεις τώρα, θα θυμίσεις το ανέκδοτο, γελάς όταν το ακούσεις πρώτη φορά. Έτσι. Τη δεύτερη φορά πρέπει να σκεφτείτε κάτι άλλο. Εμείς εδώ είμαστε από δέκτες και δέκτες και πομπή. Ό,τι γουστάρει. Είναι η συγκοινωνία. Γιατί τι είσαι με το μία ώρα, ναι, είμαι με το μετρό. Α, έχει και ναι, έχουν απεργία το μεσημέρι. Καλή νύχτα, μάγκε, Δευτέρα. Έχουν απεργία το μεσημέρι, άστο. Δευτέρα, καλή. Γεια σας, Δευτέρα.